Λοιπόν, έχετε παρακολουθήσει όλη την υπόθεση. Υπάρχει μια... Δεν έχω πλήρη εικόνα με το ρεπορτάζ, αλλά λίγο πολύ νομίζω ότι ζούμε όλοι, γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Ναι, γνωρίζουμε, αλλά και πόσα χρόνια το γνώριζαν κάποιοι για να φτάσουμε μέχρι εδώ, κύριε Βερβεσέ, και τι ευθύνες υπάρχουν. Η ερώτηση που κάνουμε λοιπόν είναι η εξής. Έπρεπε να συμβεί αυτό το περιστατικό για να καταλάβουμε το πρόβλημα. Δεν γνωρίζαν οι αρμόδιοι το πρόβλημα. Ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, ο πρίτανης του Πολυτεχνείου, οι Βρετανικές Αρχές, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν γνώριζαν το πρόβλημα. Τώρα το έμαθαν. Έπρεπε να συμβεί όλο αυτό για να έρθει να ασχοληθεί κάποιος με το πρόβλημα. Άρα κατά εσάς υπάρχουν ποινικές ευθύνες εδώ. Κοιτάξτε, αν υπάρχουν όποιες υπάρχουν ευθύνες, η ελληνική δικαιοσύνη θα τις καταλογίσει εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Βερβεσέ, ακούω ελπίζω... πάρα πολλές συζητήσεις τις τελευταίες ώρες και θα ήθελα πραγματικά την άποψή σας. Ότι εκεί ήταν πανεπιστημιακό άσυλο. Το οποίο άσυλο, βέβαια, έχουμε δει πως έχει διαφοροποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν έχουμε τέτοιες πληροφορίες και τέτοιες καταγγελίες, κύριε Βερβεσέ, μισό λεπτό να σας διατυπώσω την ερώτηση. Να σας διατυπώσω την ερώτηση, γιατί εσείς από τη δική σας την πλευρά και ως δικηγόρος θα μας λύσετε ενδεχομένως και την απορία. Σου λέει δεν μπορεί να μπει η αστυνομία, γιατί είναι άσυλο. Τόσα χρόνια ισχύει αυτό. Λοιπόν, όμως όταν έχουμε τέτοιες εγκληματικές πράξεις και τέτοιες καταγγελίες, οι Βρετανικές Αρχές, εάν το καταγγείλουν ή αν το είχαν καταγγείλει, δεν μπορούσε να μπει τόσο μεγάλο διάστημα η αστυνομία. Ή όταν είχε μπει παλιότερα, γιατί ουσιαστικά δεν ανοίχτηκε η όλη υπόθεση και συνέχισαν αυτοί να δρουν. Αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Εδώ μιλάμε, είναι δεδομένο το, αυτό το παλιό πανεπιστημιακό άσυλο που ξέραμε, πλέον δεν ισχύει, δεν ισχύει και επί κακουργημάτων και παλιά. Πολλό μάλλον τελευταία με τις τροποποιήσεις που έχουν συμβεί, δεν ισχύει και επί άλλων αδικημάτων που λαμβάνουν χώρα εντός του χώρου των πανεπιστημίων. Άρα δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία. Το ερώτημα είναι. Τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας και τι κάνουν οι Βρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου. Άρα εκεί εντοπίζονται οι ευθύνες και οι ευθύνες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να διερευνηθούν και από άποψη πολιτική, αλλά και από άποψη ποινική. Γιατί υπάρχουν και ποινικές ευθύνες όταν κάποιος γνωρίζει ότι συμβαίνουν στον χώρο και τελούνται αυτόφορα πλημελήματα και κακουργήματα. Ναι. Πρέπει να επιλαμβάνεται και να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό που λέει ο νόμος. Αλλιώς κακώς κάνει τον Πρίτανη ή κακώς κάνει τον Υπουργό. Μάλιστα. Κύριε Βερβεσέ, σας ευχαριστώ πολύ. Να συγχωρείτε, αλλά κάποιος πρέπει να μας πει ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες.